βρήκαν τον πελά του πατρινοί κάτοικοι τη οδού Μεσολογίου, αφού εξαιτία ενό περιπτέρου που έχει εγκαταληφθεί και δεν λειτουργεί, έρχονται αντιμέτωποι με διαρρήκτε. Ανεβαίνουν πάνω στο περίπτερο χρησιμοποιώντα ακόμη και το διπλανό δέντρο και εύκολα φτάνουν στο μπαλκόνι μου, μα δήλωσε κάτοικο. Πώ έχουν προσπαθήσει να σα κόψουν από τη μουριά και από το περίπτερο. Είχε η μουριά κάτω κάτι, μια σκάλα που θα πάει να πάρει ο άνθρωπο εφημερίδε. Και να δει και να βάζει μουριά, περίπτερο πάνω και μπαλκόνι, δύο φορές τρεις. Μία ένικο στο καλοκαίρι του 2017 ξύπνησε μέσα στη νύχτα καθώς άκουγε θόρυβο. Κοιμόταν στο μπαλκόνι του σπιτιού της, όπως συνηθίζει τους καλοκαιρινούς μήνες. Και ξαφνικά είδε μπροστά της έναν μαυροντυμένο άνδρα. Είχε σκαρφαλώσει στο περίπτερο για να μπει μέσα στο σπίτι της. Έβαλε τις φωνές. Ο δράστης φοβήθηκε και κατέβηκε αστραπιαία με τον ίδιο τρόπο. Να φύγω από εκεί το περίπτερο. Γιατί ενοχλεί, είναι πολύ μεγάλα, ακόμα από το μπαλκόνι μας και είναι εύκολη η πρόσβαση με έναν διαρρήκτη να μπει απάνω. Και κοντινή απόσταση το μπαλκόνι από το άλλο. Έχει πολλά και σε απευθυνθεί στον Δήμο Πατρέων για την απομάκρυνση του περιπτέρου. Όμως δεν μπορεί να βρει άκρη, καθώς υπάρχει πρόβλημα με την ιδιοκτησία του ούτως ή άλλως εγκαταλελειμμένου και επί χρόνια κλειστού περιπτέρου. Ελπίζουν πως ο Δήμος της Πάτρας θα αντιληφθεί την σοβαρότητα του προβλήματός της και έγκαιρα θα απομακρύνει το περίπτερο, όπως έχει κάνει σε πολλές ακόμα παρόμοιες περιπτώσεις.